Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χατζημίσης και θα δούμε μαζί τις ταινίες που προβάλλονται αυτήν την εβδομάδα στον κινηματογράφο Cineplex. Στον κόσμο της μόδας τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα. Οι καλύτερες φίλες, Μία και Μέλ, ζουν την καλύτερη στιγμή της ζωής τους, έχοντας τη δική τους εταιρεία καλλιντικών που έχουν χτίσει από το μηδέν. Δυστυχώς τα οικονομικά τους βρίσκονται σε αρκετά άσχημη θέση. Η προοπτική μιας προσφοράς εξαγοράς από την Claire Luna, περιβόητη τιτάνα της βιομηχανίας καλλιντικών, αποδεικνύεται πολύ δελεαστική για να την απορρίψουν. Γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη μακρόχρονη φιλία της Μέλ και της Μία. Ο κόσμος της ομορφιάς θα γίνει άσχημος. Η αγαπημένη ιστορία των αδερφών Γκριμ ζωντανεύει στην πιο τρομακτική της εκδοχή. Πρωταγωνιστεί η Σοφία Λίλης από την ταινία It. Πριν από λίγο καιρό, σε μια καταραμένη περιοχή, ένα νεαρό κορίτσι και ο μικρότερος αδελφός της αναγκάζονται από την οικογένειά τους να ψάξουν για φαγητό και δουλειά. Αν και ένας ευγενής κυνηγός τους βοηθάει, οι δυο τους περνούν τα όρια και χάνονται σε ένα βαθύ και σκοτεινό δάσος. Όταν ανακαλύπτουν τυχαία ένα πανέμορφο εξοχικό, στο οποίο μένει μόνο μία συμπαθής ηλικιωμένη, ονόματι Χόλντα, η Γκρέτσελ και ο Χάνσελ πιστεύουν πως βρήκαν ένα καταφύγιο. Όμως τα αμέτρητα κεράσματα της γυναίκας σε μία περίοδο λοιμού, καθώς και οι παράξενες ψευδεστήσεις του σπιτιού, δίνουν την υπόνοια πως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Οι Σκανταλιάριδες είναι μια απολαυστική ταινία κινουμένων σχεδίων, η οποία περιγράφει τις ξεκαρδιστικές περιπέτειες μιας παρέας ξωτικών που έμειναν κρυμμένα για 200 χρόνια και τώρα ανακαλύπτουν το πεπρωμένο τους πάνω στη γη και ανάμεσα στους ανθρώπους. Μια σειρά παρεξηγήσεων έκανε τα ζωηρά ξωτικά να ζουν στην αφάνεια γιατί πίστευαν ότι οι άνθρωποι είναι αχάριστοι και κακοί. Έχει έρθει η ώρα να επιστρέψουν, αν αναθεωρήσουν και αν γνωριστούν με τους μικρούς και μεγάλους φίλους τους μέσα από μια διασκεδαστική περιπέτεια με γερές δόσεις γέλιο και λαχταριστών γλυκών. Και τώρα να δούμε τις ταινίες που συνεχίζουν να προβάλλονται στον κινηματογράφο Cineplex. Η αξέχαστη Harley Quinn από τις ομάδες αυτοκτονίας αποκτά επιτέλους τη δική της συμμορία. Σε μια έκριθμη ιστορία από το δικό της στόμα, όπως μόνο αυτή μπορεί να αφηγείται. Μια καταιγιστική, φαντασμαγορική, εντυπωσιακή περιπέτεια με την υποψήφια για Όσκαρ Μάργκο Ρόμπι να χειραφετείται πανηγυρικά και αψήφιστα. Ο ανατρεπτικός Μάρκος Σεφερλής παρουσιάζει την ταινία του Χαλβάι 5-0, συνεχίζοντας την κομική παράδοση που έχει δημιουργήσει τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός με το στυλ του σε ταινίες όπως οι δύο καπνισμένες κάνες, η Αρπαχτή και το Ροκερόλα, επιστρέφει στο αγαπημένο του είδος, το action comedy crime. Με φόντο μια φουτουριστική Μητρόπολη, οι Ενωμένες Πατούσες είναι μια διασκεδαστική, εφάνταστη ταινία κινουμένων σχεδίων για μια παρέα από παραχαϊδεμένα κατοικίδια και έναν περπατημένο αδέσποτο σκύλο, που όλοι μαζί πρέπει να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις τους για να σώσουν τον κόσμο από τα δαιμόνια ρομπότ. Ο Robert Downey Jr. δίνει ζωή και ενέργεια σε έναν από τους πιο διαχρονικούς και λατρεμένους ήρωες της λογοτεχνίας, σε αυτή τη ζωηρή αναβίωση της κλασικής ιστορίας του ανθρώπου που μπορούσε να επικοινωνεί με τα ζώα, τον Doolittle. Γυρισμένο σε ένα συνεχές μονοπλάνο, το 1917 αποτελεί μία κινηματογραφική εμπειρία που ο θεατής μπαίνει στο πεδίο της μάχης και για να την απολαύσει στο 100% πρέπει να τη δεις σε μία αίθουσα IMAX. Στο Jumanji, η επόμενη πίστα, η παρέα επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά το παιχνίδι έχει αλλάξει. Η Tanwir Productions και ο σκηνοθέτης Άγγελος Φρατζής παρουσιάζουν την Ευτυχία, τη μεγαλύτερη ελληνική παραγωγή του 2019. Όταν ο μικρός αδελφός του Τσάρλι εξαφανίζεται απροσδόκητα μέσα στο μαγικό κινούμενο σύμπαν του Playmobil, η Μάρλα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιστρέψει σπίτι.
η Έλσα και η Άννα θα χρειαστεί να αποκαλύψουν τα μυστικά ενός παρελθόντος που μοιάζει να απειλεί το μέλλον. Κάποιες φορές το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρεθείς αντιμέτωπος με την αλήθεια. Και μην ξεχνάτε, κάθε εβδομάδα το Atlas TV σας πάει σινεμά. Κληρώνουμε 4 διπλές προσκλήσεις, 2 από το Facebook και 2 από το Instagram.